θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα με την αίρεση ότι ήδη έχουμε απευθύνει επιστολή στη ΡΑΕ όπου τη ζητάμε ποιος διαβουλεύτηκε, πώς αποφασίστηκαν τα χρώματα. Ναι. Γιατί δεν είναι το ζήτημα των χρημάτων, πολύ σωστά των χρωμάτων όπως σωστά τονίσατε. Είναι η προσυμβατική ενημέρωση. Ποιο θα επιλέξω το χρώμα, θα το δω όταν θα έρθει ο λογαριασμός. Και υπάρχει πιθανότητα να δεσμευτώ. Ναι. Ξέρετε, αυτό το διάστημα δεχόμαστε, και επειδή κάνουμε εμείς τερισόπινγκ, δεχόμαστε πολλά αιτήματα από εταιρείες. Με παίρνει μια εταιρεία χθες και μου λέει, κύριε Τεμπερλίδη, μισό, 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Λέω, κυρία μου, 5 λεπτά η κιλοβατόρα σήμερα την πουλάτε σε μένα? Αφού την αγοράζετε, η χοντρική είναι 12 μισό λεπτά, χθες ήταν 12 μισό, δεν ξέρω σήμερα πώς θα είναι, που σημαίνει κόστος για εσάς είναι γύρω στα 13-14 λεπτά. Μου τη δίνετε 5 λεπτά, άρα αυτό είναι το τυράκι. Τη φάκα θα μου την πείτε? Ναι. Δεν μπορούσε να με εξηγήσει τη φάκα, αλλά υπάρχει μια φάκα. Και όντως, ξέρετε, εσείς αγώνας... έχετε γνώση για να διαπιστώσετε ακριβώς αυτή τη φάκα. Εμένα που θα με πάρει και θα μου πει 5 λεπτά, θα πω τι ωραία, 5 λεπτά, ενώ πληρώνω τώρα 12-15 αναλόγω στον πάροχο που ακριβώς είμαι. Ακριβώς. Γι' αυτό πολύ καλή εκπομπή σας, γιατί θα δώσουμε βασική πληροφόρηση. Ναι. Μας λένε, θα σας πάμε στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία, επειδή για να καταλάβετε ότι είσαστε στα τιμολόγια με χρώματα, για να καταλάβετε σε ποιο τιμολόγιο είσαστε, σας έχουμε δώσει το χρώμα. Ναι. Άρα, αν είναι μπλε χρώμα, μιλάει ότι είναι σταθερό τιμολόγιο, το οποίο διαρκεί όλη τη χρονική διάρκεια, που μπορεί να είναι ένας χρόνος, ίσως και περισσότερος, και δεν αλλάζει τιμή. Άρα κάνουμε μια επιλογή, λέει, ότι η οποία θα κρατήσει όλο το χρόνο και εμείς θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε αναλόγως που θα κινηθεί η αγορά. Μάλιστα. Αν κινείται η αγορά με τα σημερινά δεδομένα, θα χάνουμε. Αν υπάρξει καμιά ανατάραξη και αυξηθούν οι τιμές στο χρηματιστήριο, γιατί είναι χρηματιστηριακό, ναι, πλέον προϊόν το ρεύμα, τότε θα κερδίσουμε. Δεν λένε όμως όλη την αλήθεια, είναι η μισή αλήθεια. Μπήκα, ναι, σε δύο εταιρείες να ψάξω αυτό το σταθερό τιμολόγιο. Ναι. Τι λένε μέσα, η νομοθεσία τους επιτρέπει μετά τους πρώτους 6 μήνες, εφόσον αλλάξει σημαντικά η αγορά, να αλλάξουν το τιμολόγιο. Μάλιστα. Άρα τιμνάζουν στον αέρα την αρχική σκέψη ότι το μπλε τιμολόγιο είναι σταθερό για όλο το χρόνο. Μάλιστα. Είναι ερωτήματα που θα τα βάλουμε και στην νομοθεσία και θα τα βγάλουμε στον αέρα. Πρώτο, δεύτερο στοιχείο, η πληροφόρηση που έπρεπε να μας δώσουν έπρεπε να ξεκινάει κατά τη ΡΑΕ από 1η Νοεμβρίου. Έχουμε φτάσει Δεκέμβριο, στενεύουν τα όρια και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Άρα τελειώσαμε το μπλε τιμολόγιο. Ναι. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα τιμολόγιο μπλε σε κάθε εταιρεία, ένα πράσινο, mm-hmm, και ίσως κίτρινα που είναι τα κειμενόμενα λίγο περισσότερα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα το τιμολόγιο που θέλεις. Είναι αυτό που είδα. Ψάχνετε στα site των εταιριών για να καταλάβετε περισσότερο αν μπορείτε, ή ζητάτε να σας στείλουν, όπως κάνουμε εμείς στο Mr. Shop, μπορείτε να μου στείλετε τους όρους αυτού του συμβολέου που θα υπογράψω, που με προτείνετε. Με παραπέμπουν στο site. Ναι. Μπαίνει στο site και λέει, η πρώτη σελίδα είναι η σύμβαση. Γράφουν το όνομά σου, δέχεσαι όλους τους όρους και υπογράφεις την πρώτη σελίδα, η οποία λίγο πριν από την υπογραφή σου λέει το παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο είναι 12 σελίδες πληρωγραμμένες. Μάλιστα. Λαμβάνεις υπόψη γι' αυτό, δεσμεύομαι γι' αυτό. Πολύ ωραία, δεσμεύομαι. Για να το διαβάσω, παιδιά, 12 σελίδες θέλω, ξέρω εγώ, για να το καταλάβω. Οικονομολόγος πρέπει να είσαι, κύριε Τσιμπερλίδη, για να το καταλάβεις αυτό. Ορίστε. Οικονομολόγος πρέπει να είσαι για να το καταλάβεις αυτό. Όχι. Αχα, ναι, και νομικός, και νομικός και μαζί. Τεχνικός. Και τεχνικός. Χρειάζεται 3 ειδικότητες για να καταλάβει. Μα το διαβάζω αυτές τις 12 σελίδες, αφιερώνω το χρόνο, γιατί θα ενημερώνω τους καταναλωτές. Αφού εθελοντικά κάνω μια προσφορά προς τους πολίτες και τους καταναλωτές, έπρεπε να είμαι ενημερωμένο. Ναι. Αν δεν οι 12 σελίδες δεν σε καλύπτουν, σε παραπέμπει στο site. Όχι σε συγκεκριμένο σημείο του site που να πάω και αμέσως να το διαβάσω. Σε παραπέμπει στο site στο κεντρικό. Μάλιστα. Εκεί για να ψάξεις να βρεις τους όρους είναι άλλος λαβύρινθος. Αυτά να τα έχουν υπόψη στους καταναλωτές. Πάμε τώρα, τι είναι το ειδικό τιμολόγιο που είναι πράσινο. Λέει, όσοι από εμάς δεν αδυνατούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και αφήσουμε την ιστορία να εξελιχθεί. Α, συγγνώμη να τελειώσω με το μπλε, να πω μια λέξη ακόμα. Το μπλε που είναι το σταθερό τιμολόγιο,
αν πούμε ότι το πάμε στο μπλε τώρα και τον επόμενο μήνα πάμε σε άλλη εταιρεία, δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε ρήτρα. Άρα όταν επιλέξω μπλε τιμολόγιο, έτσι, ναι, θα πληρώσω και τη ρήτρα για να φύγω από την εταιρεία να πάω σε κάποια άλλη. Τη ρήτρα των μηνών που υπολείπονται να λήξει η διάρκεια του μπλέμου συμβολέου. Ναι, σε κάθε συμβόλαιο λέει, αν φύγω το πρώτο τρίμηνο πληρώνω ένα α ποσό, ναι, αν φύγω το δεύτερο τρίμηνο πληρώνω β και συνεχίζει. Άρα δεν είναι πλέον αχρεωστήτος η φυγή σε άλλη εταιρεία. Μπράβο. Αυτό ισχύει για το μπλε τιμολόγιο. Ναι. Για τα άλλα τιμολόγια δεν ισχύει, μπορώ να φεύγω. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο ειδικό τιμολόγιο, το πράσινο, στο οποίο θα πάνε οι περισσότεροι καταναλωτές, γιατί δεν θα έχουν ενημέρωση, δεν θα μπορούν να ψάχνουν και λέει ας μας πάνε σε αυτό το πράσινο. Τι είναι αυτό το πράσινο τιμολόγιο? Είναι, θα ανακοινώνεται κάθε πρώτη του μηνό, κάθε πρώτη του μήνα η τιμή που θα τρέχει ο μήνας. Ναι. Η οποία είναι κειμενόμενη στην ουσία. Δηλαδή 1η Γενάρη θα ανακοινωθεί ότι το ρεύμα θα το πληρώνουμε 18 λεπτά. Με την τρέχουσα τιμή χρηματιστηρίου δηλαδή θα είναι το... Ναι, οι εταιρείες από μόνες τους θα κάνουν έναν υπολογισμό και θα λένε εκεί. Αυτό θα διευκολύνει τους καταναλωτές να δω. Έχω πράσινο τιμολόγιο. Για να δω και τις άλλες εταιρείες πόσο το πουλάνε 1η Γενάρη, άρα να μπορώ να φύγω αν χρειαστεί. Μα ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, κύριε Τσεμπερλίδη, ποιος μπορεί να κρίνει και να φεύγει και να... Όταν έχω το άλλο πρόβλημα να τρέχω στο σούπερ μάρκετ να κάνω αγορές και εκεί να ψάξω και να βρω. Δηλαδή δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, θα ψάχνουμε ποιος έχει πιο φθηνή φέτα, ποιος έχει πιο φθηνό ρεύμα. Καταναλωτής full time job, δηλαδή ακριβώς. Εγώ θα χρειάζομαι κάθε μέρα 3 με 4 ώρες να ψάχνετε για το πιο φθηνό. Μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα μου σαν καταναλωτής, για να βάλω και το ηλεκτρονικό εμπόριο για να μπορώ να επιβιώσω. Ναι. Πάμε όμως στα χρώματα για να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Άρα το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό, θα καταλήξουν οι περισσότεροι από την εκτίμηση μου εκεί και θα πάρουν τιμές τον Ιανουάριο, θα δουν το Φεβρουάριο και κάποια στιγμή πιθανόν να αλλάξουν εταιρεία, δεν υπάρχουν ρήτρες αυτό. Πάμε τώρα στο κειμενόμενο, το κίτρινο τιμολόγιο. Εδώ κρύβονται ότι εδώ επιτυχαίνεις τις τιμές του χρηματιστηρίου, αλλά ρισκάρεις. Έχει κειμενόμενα τιμολόγια τα οποία από την πρώτη στιγμή θα κάνουν έναν υπολογισμό. Ποια ήταν η τιμή τον περασμένο μήνα, έχουν ένα μαθηματικό τύπο. Ναι. Μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολος, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Απλώς έτσι όπως φαίνεται σε αυτούς που δεν ξέρουν μαθηματικά, φαίνεται δύσκολος. Ναι. Θα έλεγα στους περισσότερους καταναλωτές είναι δύσκολο, γιατί κάθε όρος μέσα πίσω περιέχει και εκτός ένα μαθηματικό τύπο μέσα από τον οποίο πρέπει να υπολογίζει και πρέπει να βρει και τα πρωτογενή στοιχεία. Άρα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά ακολουθεί τις χρηματιστηριακές τιμές. Εδώ δεν έχει ρήτρα αποχώρησης. Είναι καλό. Εγώ θα σύστηνα όποιος μπορεί να πάει σε κειμενόμενο, να πάει σε κειμενόμενο, αλλά εκεί ρισκάρεις, αν αλλάξει η κατάσταση διεθνής, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Αλλά το πάλι μπορείς όμως, να μετακινηθείς, αν αλλάξει τη δεδομένη στιγμή, μπορείς να μετακινηθείς... Ναι, θα μετακινηθείς, αλλά ήδη θα έχεις πληρώσει κάτι. Αυτό είναι, εντάξει, θα χάσεις ένα μήνα, ίσως παραπάνω, εντάξει. Ναι, αλλά μπορεί να μετακινηθείς. Μέσα όμως στα κίτρινα τιμολόγια με κειμενόμενο υπάρχουν παγίδες. Υπάρχει με κειμενόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται ως εξής. Πρώτα σου βάζει μια σταθερή τιμή με ψηλό πάγιο γύρω στα 5 ευρώ, μια σταθερή τιμή και ύστερα υπολογίζει και τη χρηματιστηρία και εκεί επιπλέον, την οποία την κλείνει μετά από ένα μήνα, μετά από 2 μήνες στους λογαριασμούς. Δηλαδή θα πάρω μια εικόνα και θα χάσω λεφτά πιθανόν περισσότερα, αλλά και θα φύγω σε άλλη εταιρεία και ύστερα θα μου έρθει ξανά λογαριασμός για τις επιπλέον χρεώσεις που μου έχουν κάνει. Είναι το κειμενόμενο τιμολόγιο, είναι το κίτρινο. Το άλλο είναι το πορτοκαλί, δεν ενδιαφέρει πάρα πολλούς, γιατί χρειάζεται να έχεις έξυπνο μετρητή, να υπάρχει έξυπνος μετρητής, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε αυτό. Άρα όταν αποκτήσουμε έξυπνος μετρητής και μπούμε στη δυναμική τιμολόγηση, εκεί επειδή κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζει σημαντικό ρόλο η τιμή ακόμα και τη διάρκεια της ημέρας του χρηματιστηρίου αγοράς, γιατί θα υπάρχουν και τέτοιες τιμές, και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, υπήρχε η τιμή του ρεύματος που σε παρακαλούσαν πάρε ρεύμα και ξόδεψε, γιατί δεν μπορώ να το διαθέσω, έχω πρόβλημα να βγάλω μονάδες εκτός, άρα πάρτο με μηδενική χρέωση. Άρα θα υπάρχουν ώρες της ημέρας που θα έχω πολύ χαμηλή χρέωση
και ώρες της ημέρας που θα είναι υψηλότερη. Αλλά θα προσαρμόζω την κατανάλωσή μου ανάλογα μάλιστα. με την ώρα. Οι έξυπνοι μετρητές αργούν. Έξυπνους ναι. μετρητές να τους παρακολουθώ και μπορεί στην Ελλάδα να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή μόνο από αυτούς που έχουν δική τους παραγωγή ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες ή ανεμογεννήτριες και τις χρησιμοποιούν για οικιακή χρήση ή επαγγελματική χρήση. Άρα αυτοί μπορούν να το αξιοποιήσουν γιατί έχουν έξυπνους μετρητές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία των έγχρωμων τιμολογίων, αλλά η βασική μου αντίρρηση είναι ότι δεν είναι το πρόβλημα τα χρώματα. Έτσι το είναι. Πρόβλημα είναι οι συμβάσεις πριν από τα χρώματα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εσείς, όπως μας είπατε, έχετε ζητήσει διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ, η οποία είναι και εκείνη παρατηρητής, κύριε Τσεμπερλίδη. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος τα όρισε αυτά. Γιατί εσάς δεν σας προσκάλεσαν σαν Ένωση Καταναλωτών να συμμετέχετε στη συζήτηση. Η ΡΑΕ συμμετείχε. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να λες τον καταναλωτή εγώ σε φροντίζω, αποφασίζω για σένα, εσένα σκέφτομαι ναι. και στη διαβούλευση να είναι μόνο οι εταιρείες. Ναι. Οι εταιρείες, εγώ πρώτη φορά βλέπω εταιρείες σε έναν τομέα που να μην έχουν καθόλου ρίσκο, μηδενικό ρίσκο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουν. Θα έκανα ναι. μια εταιρεία. Δηλαδή οι εταιρείες δεν χάνουν τίποτα, δεν ρισκάρουν. Ναι. Τι επιχειρηματικότητα είναι αυτή σε μια ελεύθερη αγορά όταν η εταιρεία δεν ρισκάρει. Ναι. Αυτό με νομοθεσία δεν είναι... έχουν εξασφαλίσει τα πάντα. Ακριβώς. Πείτε μας κάτι, μας ρωτάει ο κόσμος, με το κοινωνικό τιμολόγιο τι θα ισχύσει. Το κοινωνικό τιμολόγιο μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από αυτά και στο κειμενόμενο να χρησιμοποιηθεί, μπορεί και στο πράσινο, στο ειδικό τιμολόγιο μπορεί να γίνει. Στο σταθερό όχι όμως, άρα μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας από το κοινωνικό τιμολόγιο, εφόσον το δικαιούται, να πάει οπουδήποτε θέλει, όποιον το συμφέρει. Δεν γίνεται μια ιδιαίτερη προσφορά, έτσι υπάρχει μια έκπτωση για το κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο θα το πληρώνουμε μέσα οι υπόλοιποι ή όλοι μαζί μέσα από τη ΣΥΚΟ και θα βοηθάνε ώστε στην τελική τιμή να έχουν λίγο χαμηλότερη τιμή αυτοί που έχουν τα κοινωνικά τιμολόγια. Τους βάζουν, από ό,τι μας λέει ένας ακροατής, τους βάζουν κατευθείαν στο πράσινο, δεν ισχύει αυτό? Για το, ναι, το πράσινο είναι στο... είναι... Το πράσινο παρότι θα είναι, η βασική του διαδικασία είναι αυτή που θα είναι στο, θα σου δίνουν κάθε πρώτη του μήνα την τιμή. Ναι. Για το κοινωνικό τιμολόγιο δεν θα είναι αυτή, θα είναι λίγο χαμηλότερη, θα τη δίνουν και για αυτούς. Αλλά μπορεί να πάει και στο κίτρινο τιμολόγιο που είναι κειμενόμενο. Άρα και εκείνοι πρέπει να επιλέξουν. Αν δεν επιλέξουν, ναι, τότε βεβαίως. Θα ακολουθηθεί ό,τι ακολουθείται και για τους υπόλοιπους. Βεβαίως, θα επιλέξουν, διαφορετικά μπορεί να χάσουν. Μπορεί άρα να χάσουν. Και αυτοί χρειάζονται ενημέρωση. Αχ, αυτή η ενημέρωση. Άλλη ερώτηση. Έχω πακέτο for all που κρατάει μέχρι και τον Ιούνιο. Πρέπει και εγώ να επιλέξω ή θα ισχύσει μέχρι βεβαίως. Τον Ιούνιο το πακέτο? Όλα. Έχουν υποχρέωση οι εταιρείες, επειδή ακριβώς από πρώτης πρώτου αποδελευθερώνται στην ουσία η ρήτρα αναπροσαρμογής, λένε τώρα μηχανισμό, ναι. Μηχανισμό που συνδέεται με το χρηματιστήριο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε το μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι έλεγε το πρόγραμμά σου το οποίο έφτιαξες μέσα σε αυτή τη διετία ναι. που είχε παγώσει η ρήτρα αναπροσαρμογής, θα σε πάνε μόνοι τους στο πράσινο αν δεν απαντήσεις. Μάλιστα. Άρα σε αυτό που είπαμε ότι ένα-δύο μήνες θα καθίσεις, θα δεις και τώρα μπορείς να φύγεις χωρίς ρήτρες. Αν θες να αποφεληθείς όμως πρέπει να μελετήσεις και να αποφασίσεις και σου δίνει τη δυνατότητα απόφασης μέχρι 30-31-12. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσεμπερλίδη, μέχρι 31-12. Ελπίζω μέχρι στη τότε... διάθεσή σας, αλλά πράγματι αν θέλανε να κάνουν αυτό που ζητούσαμε και είχαμε διαβουλευθεί με τη ΡΑΕ, είχαμε συμφωνήσει ότι το πιο βασικό στοιχείο στις τιμές του ρεύματος και στις επιλογές μας ναι. είναι οι συμβάσεις. Ναι. Άρα οι συμβάσεις πρέπει να είναι απλές, κατανοητές και να μην ξεπερνάνε τις δύο σελίδες. Ναι. Μέσα σε δύο σελίδες να μου δίνουν τη βασική εικόνα η οποία δεν θα με βρίσκει δεν θα δημιουργεί εκπλήξεις. Γιατί ο τρόπος αυτών των συμβολέων και μάλιστα τα επικαλούμαστε σε συγκρούσεις με εταιρείες, λέω, γράφεται μέσα ότι ο καταναλωτής υπογράφει ότι καταλαβαίνει απολύτως το συμβόλαιο και τα προσαρτήματα και τους όρους.
Σε πόση ώρα το υπογράφει το συμβόλαιο όταν έρχεται κοντά σας? Δεν λέω από μακριά, έρχεται κοντά σας. Μέσα σε 3-4 λεπτά. Ναι. Μα 4 λεπτά δεν μπορεί να διαβάσει την πρώτη σελίδα. Όχι τις υπόλοιπες 12, ούτε να συνδεθεί στο site. Και να το καταλάβει. Άρα μας κοροϊδεύεται. Ναι. Μας κοροϊδεύεται. Αυτό πρέπει να πάψει. Να πάψει. Λοιπόν, εντάξει, ελπίζω να σας απαντήσει η ΡΑΕ και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και εγώ να καλέσω για ακόμη μια φορά, κύριε Τζεμπερλίδη, όλους μας να πλαισιώσουμε τις ενώσεις καταναλωτών για να έχουν δύναμη, γιατί σας έχουμε καταστήσει αδύναμες τις ενώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν κάνουν τα ίδια παιχνίδια στις Βρυξέλλες? Ναι. Τολμάει κάποια εταιρεία να κάνει τα ίδια παιχνίδια που κάνουν? Οι Βρυξέλλες έχουν την Τέστασα που έχει πάνω από ένα εκατομμύριο, έχει φτάσει στα 1.300. Μάλιστα. Και μάλιστα η συνδρομή τους είναι 29 ευρώ το μήνα. Εδώ μιλάμε για από 20 μέχρι 30-35 ευρώ το χρόνο στις ενώσεις καταναλωτών. Αν δεν υπάρχει φωνή των καταναλωτών, αν δεν υπάρχει συλλογική αντίσταση να σε υπολογίσουνε, τότε θα είμαστε έρμεα των επιχειρηματικών συμφερόντων που είναι λιγάριθμες, είναι καλά οργανωμένες και μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις από τα μέσα ενημέρωσης μέχρι την πολιτεία και τους πολιτικούς. Ακριβώς. Άρα, αν θέλουμε οι καταναλωτές να έχουμε τύχη σε μια ελεύθερη οικονομία, πρέπει να οργανώσουμε και να αποκτήσουμε ισχυρή, αξιόπιστη, ισχυρή και αξιόπιστη φωνή των καταναλωτών. Και αξιόπιστη και ισχυρή γίνεται μέσα στα κριτήρια πιστοποίησης που το ΚΕΠΚΑ έβαλε το πλαίσιο και στην νομοθεσία για όλη την Ελλάδα και ελπίζω πως όλα τα οικονομικά στοιχεία των ενώσεων καταναλωτών πρέπει να βγάζουν στο site. Από πού παίρνουν τα χρήματα, πού τα ξοδεύουν και πώς φαίνεται ο εθελοντισμός του ΔΣ, το οποίο δεν συνδέεται με συμφέροντα.